Φυσικά και έχω προσπαθήσει. Και μάλιστα γιατί δίνουν προτεραιότητα, που τα αντιλαμβάνομαι βέβαια και το δέχομαι. Μπορεί να είναι άδικο για μένα, σαν Νικόλα ή για τον Αντρέα, τον Κώσταν, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τέλος πάντων. Όμως υπάρχουν τόσες ετερόφιλες οικογένειες που δυστυχώς για θέματα υγείας δεν μπορούν να αποκτήσουν κάποιο μωρό. Οπότε είναι προτεραιότητα αυτά τα άτομα. Μπορεί να είναι άδικο για μένα, όμως το δέχομαι. Το καταλαβαίνω. Με παρέθετη εν η δόση του σπιτιού, οπότε αν μπορώ, είτε σπίτι είτε πολλά λεφτά και δεν έχω δυστυχώς την οικονομική αυτή. Οπότε αν ξεπέρασα το, έχω το στο μισό μέρος του μυαλού μου, και έχω τρία αδελφοτέχνια συγκλονιστικά, έχω δύο βαφτιστήρες. Άρα έχει κατασταλάξει ότι... Όχι, θα κατασταλάξω ποτέ. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή σου είχε πει ότι ζεις πρώτα για τους άλλους και μετά για σένα. Γιατί δεν έλεγα ποτέ όχι. Ποτέ. Αρκετοί άνθρωποι στον χώρο σε έχουν πληγώσει και μάλιστα σου έχουν στερήσει και χρήματα και δουλειές. Μετανιώνεις για όλα αυτά? Ποτέ. Δεν μετανιώνω ποτέ και γιατί ποτέ. Και ας πω ποιος μου μαθαίνει το πράγμα, σου το λέω και σηκωνεί την τρίχα μου, ο Άντης ο Χατζηκοστής. Όταν δούλευα μαζί με τον Άντιν, μου είχε μάθει: δεν πρέπει να μετανιώνεις ποτέ για τίποτε. Γιατί έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Και όπως σου είπα και πριν, ένας άνθρωπος που μπορεί να δίνω το 110% του εαυτού μου, αλλά δεν έχω απέτηση να πιάσω κάτι. Αν θέλει ο άλλος να μου δώσει, και εγώ είμαι ανοιχτός, πολύ ευχαρίστως. Απλά όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Και μέσα στις καραντίνες, η οποία η τρίτη καραντίνα μου στήχησε πάρα πολύ, και ήταν για μένα που ζήτησα τη βοήθεια του ψυχολόγου. Ανέρεσα και αναλογίστηκα και είδα άλλα πολλά πράγματα. Είδα τούτο που λέω, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ξέρεις, κάποια άτομα μπορεί να μην επιλέγουν να πάνε σε ψυχολόγο, διότι δεν μπορούν να αποδεχθούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τελευταία δύο χρόνια είχα χάσει σε απίστευτο σημείο τον εαυτό μου. Δεν ήμουν ο Νικόλας που ήμουν πάντα. Και το αντιλαμβάνομαι. Ειδικά ο τρίτος εμπειρισμός μου στήχησε, είναι σπίτι μου και πλέον. Γιατί ένας άνθρωπος δεν ήταν μέσα σε event, ήταν μπροστά από τις κάμερες, στα ραδιόφωνα, σε αυτά ξαφνικά, τίποτε. Δεν αντέχεις τη μοναξιά? Όχι. Διότι τα δύσκολα παιδικά σου χρόνια σε έμαθα να ζυγίζεις τα πράγματα δύο και τρεις φορές. Αφήνω τα δύσκολα, τελειώσαν πάντα, πιάνω τα θετικά που τα αρνητικά. Οπότε απλά πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό μυαλό να τα αρνητικά να τα μετατρέψουμε σε θετικά. Σε ούλα μας. Στερήθηκα πάρα πολλά στη ζωή μου. Και όπως σου είπα, δούλευκα από τα 12 μου. Από babysitter, μηχανικός αυτοκινήτων, γκαρσόνι, μπάρμαν, τα πάντα. Να πούμε ότι ένας από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους ήταν η γιαγιά σου, την οποία βλέπαμε και μέσα από τα stories σου. Ήταν άδικο για μένα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος την έχω τατουάς πάνω, μόνο μπάνιο δεν την έκανα ουσιαστικά, έκανα τα πάντα για 15 χρόνια. Πέθανε τη μέρα που είχα COVID στο σπίτι. Άρα δεν πήγες ούτε στην Κύπρο? Όχι, δεν πήγα. Επισκέφτεσαι? Σχεδόν κάθε Σάββατο, γιατί κάθε Σάββατο τρώω στην μητέρα του κουμπάρου μου, που είναι κοντά στο κινητήριο του σπίτι, οπότε σχεδόν κάθε Σάββατο παίρνω και πάω και λέω τις τάδες από το και γελούμε. Η γιαγιά σου είναι ένα από τα 11 τατουάς που έχεις? Βέβαια, και θα γίνει ακόμα, θα την κάνω σε ολόγραμμα τώρα. Έχω μια φωτογραφία που με κρατούσε που είμαι μωρό, την έχω στείλει ήδη στον τατουασάφτη και θα την κάνω. Έχεις ποτέ δηλέψει κάποιο άτομο που ενδεχομένως να ξέρεις το ποιόν του και να έχει μια καλή ποιοτική ζωή και να λες τώρα γιατί αυτός έχει αυτά τα συγκεκριμένα αγαθά και εγώ όχι? Εγώ αυτούς τους ανθρώπους που λες και εσύ μπορεί να μην τους αξίζει, αλλά έχουν την πορεία που έχουν, τους ζηλεύω. Και ξέρεις τι τους ζηλεύω? Γιατί είτε με ύπουλον τρόπο είτε με καλό, έχουν αυτό που θέλουν. Εγώ επειδή πάω με το σταυρό στο χέρι, θα το έχω. Γιατί δυστυχώς η τηλεόραση δύσκολο επάγγελμα και είναι για λίγους. Πολλοί έξω που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά για πολλά λίγους. Και τούτο είναι το παράπονο μου από τα κανάλια, ότι όσον είχα τους χορηγούς, ήμουν ο καλύτερος παρουσιαστής, το καλύτερο παιδί, αυτά. Εφιάνει χορηγοί, γιατί πρέπει να κάνουν μπάφτιν τα πλάσματα να κάνουν τον επόμενο χρόνο για το marketing τους, ούτε γύρεψε κάποιος τον Νικόλα. Άρα έχεις αρκετές πισόπλατες μαχαίριες. Είναι αυτό που λέμε όμως ότι μπορεί να σου στέρισαν το δικαίωμα της προηγούμενης δουλειάς, αλλά το κάρμα σου έφερε μια άλλη δουλειά. Είναι άδικο.
Γιατί να στερήσεις κάποιο ανθρώπου, εν κακία του το πράγμα. Το έχεις συζητήσει. Όχι, ούτε πρόκειται ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ πάλι αγαπώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια δεν έχω πρόβλημα. Και αν μου έρθει η ευκαιρία να το συζητήσω κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Απλά είναι άδικο, δεν υπάρχει λόγος. Δεν στερούμε το ψωμί ποτέ του άλλου από το τραπέζι του. Ειδικά εάν σου έχει κλειδώσει αυτή την πρόταση και μετά τη δίνει αλλού. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί να το στερήσει. Νομίζω αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σου τυχαίνει. Μπορεί να έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν. Μπορεί, ναι. Να μου ξέρει. Παιδιά, τώρα είσαι δημοσιογράφος και να έρχεσαι διαβασμένος, είναι ευλογία για τον καλεσμένο. Γι' αυτό σε αγαπώ. Εγώ σε αγαπώ, Νικρό, και αυτό είμαι και πολύ διαβασμένη, ιδιαίτερα διαβασμένη μαζί σου. Επειδή καθ' όλη τη διάρκεια έχουμε μιλήσει για το κάρμα, θέλω να μου πεις εάν ας πούμε ξυπνάς το πρωί και διαβάζεις τα ζώδια. Αγαπώ, είμαι μάστρος των ζώδιων, έχω να σου πω. Έμαθα 5 πράγματα. Και επειδή η γιαγιά μου και όλας οι άλλοι του παπά μου έμαθε μου και το φλιντζάνι, έκαναμε το για χάζι, για πλάκα με τους φίλους μου και αυτά ξέρουν τίποτα. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δεν πιστεύω στα ζώδια ότι είναι να μου αλλάξουν τη ζωή μου και αυτά, αλλά πιστεύω ότι τα άστρα κάτι σημαίνουν. Νικόλα μου, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις εάν υπάρχει κάποια ευχή που να την κάνεις κάθε χρόνο και να θέλεις να υλοποιηθεί. Την πιο απλή γκάμνο, την οποία όμως ξεχάνουμε την. Όλοι μας, όλος ο κόσμος, να έχω εγώ την υγεία μου και οι άνθρωποι γύρω μου. Πολύ όμως. Είναι η πιο απλή. Ηλιστικά, τι να τα κάνω. Έχουμε μπουλα, δόξα τω Θεώ. Έχει κόσμο που υποφέρει πραγματικά. Αφού δεν έχω την υγεία μου, πώς θα καθόμουν τώρα να κάνουμε την συνέντευξη. Την οποία συνέντευξη δεν ήρθε ακάλεστος. Όχι, δεν ήρθε ακάλεστος η αλήθεια. Ήρθα καλεσμένος. Τι ωραία μπάσα. Φαντάζομαι θέλεις να πω για τα επαγγελματικά μου σχέδια. Που ήρθαν τυχαία, έχω να σου πω. Μια μέρα μιλούσα με μια φίλη μου και λέω τη κόρη πώς είσαστε στη δουλειά αυτά, αλλά λέει μου. Είχαμε συζητήσει και σε έναν εχθές η αλήθεια είναι, είπε μου, αλλά θεωρούσε ακριβώς πληρωμένο και σε πιάνει με τηλέφωνο. Ο πιο φτάνω κάρτος και ο πιο φτύνος πουλος, λέω της. Τι εννοείς, λέω της, ψάχνω δουλειά, λέω της. Τι είναι. Επειδή είναι το λίγο πιο βαριά, νομίζω ότι ήμουν στα πατώματα αυτά. Είναι καλά, έχω δουλειά, απλά ψάχνω το είδος μου. Επόμενη μέρα χτυπήσαμε το τηλέφωνο μου, είχα ραντεβού με το CEO της Digital 3, με τον Φάνο και την Κωνσταντίνα. Επία πολλά χαλαρός στο ίντερνετ και είπα του, θέλω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Πρώτη φορά απέτησα πράγματα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ως ψυχολόγο μου αμέσως τηλέφωνο και λέω του, απέτησα πράγματα. Έπιασα τα λαλή μου, έπιασα τα. Και λέει μου, πήγαινε να υπογράψεις. Λέω του, θα το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε, δώσ' μου λίγες μέρες. Όχι, ζήτησες μου τρία πράγματα. Έδωσα σου τα. Πήγαινε υπογράψε. Νικόλα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και αν και δεν πιστεύεις τα Χριστούγεννα, εγώ σε εύχομαι αυτές τις γιορτές να σου επισταθεί όλη αυτή η μαγεία που μας χαρίζεις εδώ και χρόνια.